Τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, συγγνώμη να ακούτε κάπως τη φωνή μου να μιλάει κάπως περίεργα, γιατί έχω κάνει ένα χειρουργείο, έχω βάλει το φρονιμίτι μου. Σκέφτομαι και εδώ πέρα να κάνω ένα cheat and chat για τους φρονιμίτες μου, γιατί θα τους βγάλω και τους τέσσερις. Ξεκίνησα με τον πρώτο. Είμαι στην ανάρρωση αυτή τη στιγμή και γενικότερα προσπαθώ να το παλέψω, οπότε ήθελα να ανεβάσω βίντεο. Συγχωρέστε με αν δεν μπορώ πολύ καλά να μιλήσω. Οπότε πάμε στο βίντεο. Λοιπόν, στο σημερινό βίντεο, όπως είδατε και κάτι στον τίτλο, θα είναι ένα review κάπως haul από πολύ καλά φορέματα. Γενικότερα τώρα το καλοκαίρι έχουν ξεκινήσει να γίνονται τίστερλες από γάμους. Δεν ξέρω για εσάς. Προσωπικά εγώ είμαι καλεσμένη σε τουλάχιστον 4 γάμους αυτό το καλοκαίρι. Από την άνοιξη βασικά ξεκίνησε όλο αυτό. Όπου και στους περισσότερους δεν μπορούσα να πάω. Αλλά σε κάποιους, επειδή πρέπει να πάμε, πρέπει να φορέσουμε μια καλή ενδυμασία. Οπότε, αν και εσείς έχετε κάποιο γάμο, κάποιο σημαντικό event, όπως κάποια αποφύτηση κλπ. Και θέλετε να αγοράσετε ένα φόρεμα σε σχετικά καλή τιμή, θα σας προτείνω αυτό εδώ πέρα, το οποίο θα κάνουμε και review σήμερα. Το site λέγεται Ever Pretty. Πρακτικά αυτό το site έχει μόνο φορέματα, καλά φορέματα, για σοβαρές περιστάσεις, δηλαδή θα το βρείτε από 50-60 δολάρια και πάνω, γύρω στα 50 ευρώ. Έχει αρκετά καλά φορέματα που αναφέρονται σε καλές περιστάσεις, κυρίως σε γάμους, βαφτίσεις κλπ. Εγώ πήρα 3 από αυτά. Εννοείται πως κάτω στην περιγραφή θα βρίσκονται όλα τα link από τα φορέματα. Την main σελίδα τους, την βασική τους σελίδα, το homepage, θα το βρω να σας βάλω και κάποιο εκπτωτικό link, έτσι ώστε να μπορέσετε να δείτε ποια φορέματα είναι σε εκπτώσεις αυτή τη στιγμή. Αν θέλετε να κερδίσετε 15% έκπτωση από την παραγγελία σας, αν οι παραγγελίες φυσικά είναι πάνω από 40 δολάρια, το μόνο που έχετε να γράψετε είναι YouTube 15, θα σας τα έχω όλα από κάτω για να έχετε κι εσείς έκπτωση. Και νομίζω είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Εν τω μεταξύ φοράω και ένα καινούριο φόρεμα που είχα αγοράσει σε ένα πιο παλιό χώρο που είχα ανεβάσει εδώ και 2 μήνες περίπου και είναι τέλειο. Εδώ είναι τα 3 καινούργια φορέματα. Δεν ξέρω από ποιο να ξεκινήσω. Νομίζω θα ξεκινήσω επειδή έχω 2 μπλε και ένα move από ένα μπλε. Τα φορέματα τα έχω δοκιμάσει όλα. Γενικότερα είναι true to size. Αν φοράτε, ας πούμε, small, καλό να πάρετε small. Αν φοράτε extra large, καλό να πάρετε extra large. Είναι ακριβώς στο νούμερο, οπότε είναι true to size. Το πρώτο φόρεμα που θα σας δείξω είναι αυτό εδώ. Όπως βλέπετε είναι off shoulders, είναι κάπως κολλητό, έρχεται και αγκαλιάζει το σώμα σου. Θα με βλέπετε και εμένα να κάνω ένα try on. Οπότε ναι, όπως βλέπετε αγκαλιάζει το σώμα σου, είναι σχετικά κολλητό, αλλά όταν κατεβαίνει κάτω έρχεται και ανοίγει το ύφασμά του, και εννοείται επειδή είναι για καλές περιστάσεις, έχει και ένα ωραίο άνοιγμα μπροστά στο πόδι, στο αριστερό μέρος. Η ποιότητά του προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ, δεν ξέρω γιατί, είναι αυτό το αέρινο αλλά και ταυτόχρονα πολύ προσεγμένο ύφασμα που μπορείς να βρεις σε καλές μπουτίκ. Αγκαλιάζει το δέρμα και είναι κάπως και ελαστικό, οπότε και κολλητό να το έχεις. Να σε πιέζει, δεν είναι, είναι δηλαδή αυτό το αέρινο, το ωραίο. Προσωπικά το φόρεμα ήταν ακριβώς όπως ήταν πάνω στη φωτογραφία και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη για αυτήν εδώ πέρα την αγορά. Και το καλό μου αυτό το φόρεμα είναι ότι, ρε παιδί μου, και για ένα Σάββατο βράδυ μπορείς να το φορέσεις, δεν θα σου μείνει στα χέρια για ένα γάμο. Δεν είναι τόσο wow να το πω. Αλλά είναι καλό παρόλα αυτά. Λοιπόν, έτσι είναι φορεμένο το πρώτο το φόρεμα. Παιδιά, αν φορέσεις ένα ψηλό τάκουνο κουτσάκι, είναι ακριβώς το ύψος όπως μπορείτε να δείτε. Είναι ακριβώς το true size, δηλαδή είναι το νούμερό μου και το ύψος μου. Το μανίκι, όπως σας είπα, είναι off shoulders, οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο και βολικό. Απλά ή θα το ρίξετε τη τυράτα όπως το έκανα εγώ, ή θα το φορέσετε, θα φορέσετε ένα strapless σουτιέν. Το σκίσιμο είναι τέλειο. Και γενικότερα, όπως μπορείτε να δείτε, καλύπτει πάρα πολύ ωραία όλες τις περιοχές. Και ήταν πάρα πολύ κομψό. Επόμενο φόρεμα, θα πάω, άντε καιρούλιδες, θα πάω στο mall. Αυτό το φόρεμα άρεσε σε όλους στην οικογένειά μου, το έδανε. Και είπαν ότι μου καθόταν και πολύ ωραία. Είναι αυτό εδώ πέρα, το mall φόρεμα. Δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε. Το μανικάκι του δεν έρχεται ακριβώς έτσι κανονικά, σαν ένα κλασικό φόρεμα, αλλά πέφτει κάπως η τυράντα και έρχεται έτσι λίγο πιο sexy. Επίσης, του δίνει κάτι πάρα πολύ πριγκυπικό και κλασικό όλη αυτή την ανδέλα που υπάρχει εδώ, όπως επίσης και στη πλάτη, με το φερμουάρ. Παιδιά, να σας πω, το φερμουάρ φαίνεται ότι είναι, ρε παιδί μου, προσεγμένο. Είναι σαν να το έχεις πάρει από μια καλή μπουτίκ. Επίσης, έχει και μια λεπτομέρεια, όπως μπορείτε να δείτε, μπροστά στην κοιλιά. Ένα φιόγκο που χωρίζει την ανδρέλα από το υπόλοιπο φόρεμα. Τώρα το υπόλοιπο φόρεμα αποτελείται από 2 τμήματα. Αυτό εδώ πέρα το διάφανο τμήμα, το οποίο το κάνει πιο πριγκυπικό
για εμένα προσωπικά και πιο καλό. Του δίνει στυλ και κύρος. Επίσης κρύβει και λίγα κιλά, δεν ξέρω αν νιώθετε. Από κάτω σε αγκαλιάζει το δέρμα. Αυτό εδώ πέρα κάπως σαν σατέν πόδρα, η οποία έρχεται και σε αγκαλιάζει, αλλά δεν είναι κολλητή. Όπως μπορείτε να δείτε, τα ποιότητα είναι και αυτό πάρα πολύ καλή. Οπότε να δοκιμάσουμε και αυτό και να δούμε τις εντυπώσεις μας. Το δεύτερο φάρμακο όπως βλέπετε είναι αυτό εδώ πέρα το MOV. Η μοσελίνα αυτό εδώ πέρα το διάφανο, το ύφασμα είναι το μόνο αρνητικό ότι με το ψηλικό έχουν ακουμπάει το πάτωμα. Οπότε θέλει λίγο κότημα. Γενικότερα πάλι και αυτό όπως βλέπετε είναι true to size, είναι ακριβώς πάνω μου. Και ταιριάζει πάρα πολύ ωραία. Βλέπετε είναι σαν ένα βασιλικό φόρεμα. Όπως βλέπετε και αυτό στέκεται αρκετά ωραία και είναι ακριβώς για την περίσταση. Πάλι ένα μπλε φόρεμα. Επέλεξα να πάρω πιο σκουρό χρώμα φορέματα λόγω του ότι είχε αρκετά beige. Απλά επειδή όταν έχεις ένα μεγάλο event να πραγματοποιηθεί, ας πούμε, σε 2-3 μήνες και δεν γνωρίζεις, ας πούμε, αν θα σε αδειάζετε κλπ. Επέλεξα να πάω κάτι σε πιο safe, σε πιο σκούρο, σε πιο κλασικό, στο οποίο μπορώ να το φορέσω και ένα Σαββατόβραδο, ρε παιδί μου, και σε ένα καλό ραντεβού. Γενικότερα τα φορέματα μετάνιωσα που δεν αγόρασα από εδώ το φόρεμα του αραβόνα μου που έγινε πέρσι τέτοιο καιρό περίπου. Γιατί έχουν και καλή ποιότητα, αλλά και πολύ ωραία φορέματα. Δηλαδή, εγώ αν ήταν κάποιο από αυτό θα φορούσα και στον αραβόνα μου. Τρίτο λοιπόν φόρεμα, και νομίζω άρεσε, έχει κερδίσει την εικόνα και το πιο εμφανίσιμο φόρεμα και από τα τρία, δηλαδή είναι ακριβώς για την περίσταση του γάμου. Όπως μπορείτε να δείτε, έχει στρασάκια, δανδέλα, είναι σε χοντρή τυράντα, οπότε έχει επένδυση για το στήθος. Γενικότερα εγώ όταν παίρνω φορέματα έχω ένα θεματάκι με το στήθος. Θα μου είναι όλα, αν είναι έτσι τριγωνάκια, τυραντούλες κλπ, θα μου είναι αρκετά στενά στο στήθος, γιατί έχω αρκετό στήθος. Οπότε θα πετάγεται λίγο από εδώ, θα πετάγεται λίγο από το μανίκι, λίγο από μπροστά. Και γενικότερα δεν το βρίσκω πολύ με το στήθος. Αλλά σε αυτό εδώ πέρα, όπως μπορείτε να δείτε, αν έχετε και εσείς στήθος, έχετε και αγκαλιάζει αρκετό τμήμα του στήθους. Οπότε χωράει και δεν είναι τόσο άσχημο. Από πίσω επίσης δεν έχει κάποιο φερμουάρ το συγκεκριμένο, είναι πάρα πολύ άνετο. Έχει μόνο ένα λάστιχο το οποίο είναι και πολύ stretch, ανοίγει εύκολα. Και όπως σας είπα, είναι true to size, δηλαδή εγώ πήρα στο νούμερο που φοράω και γενικότερα μου ήταν ok. Επίσης να αναφέρω ότι έχει μια φόδρα η οποία αγκαλιάζει το σώμα σου. Αυτή είναι εδώ πέρα τη λεπτή σαν σατέν. Αντίστοιχα και αυτό το διάφανο ύφασμα είναι ακριβώς σαν το MOV. Αλλά το γεγονός που, όπως είπαμε, έχει τα στρασάκια, το κάνει πολύ πιο... καταλαβαίνεις. Οπότε είναι ένα κλασικό ρομαντικό φόρεμα με λίγο σοβαρότητα μέσα. Πάμε να δοκιμάσουμε λοιπόν και αυτά τα φορέματα για να τα δείτε κι εσείς και να σας πω και την άποψή μου φορεμένα. Το τρίτο τώρα φόρεμα, όπως βλέπετε, φορεμένο είναι αυτό που έχει τις πουλιές εδώ πέρα και είναι το πιο κομψό. Το μάκρος του, επίσης, πάλι από αυτό το διάφανο ύφασμα, έρχεται ακριβώς με το ψιλοτάκουνο, δηλαδή ίσως θέλει λίγο κόλλημα. Και όμως έρχεται και αυτό ακριβώς όπως σας είπα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Γενικότερα όλα αυτά τα φορέματα είναι πολύ πριγκιπικά και μου άρεσαν πάρα πολύ. Επίσης σκέφτομαι και ένα δεύτερο τρόπο που μπορώ να φορέσω αυτό εδώ πέρα το φόρεμα. Αν κατεβάσω έτσι την τυράντα, αν την κατεβάσω θα γίνει κάπως έτσι πιο off-shoulders και ακόμη πιο πριγκιπικό. Εμένα προσωπικά μου αρέσει έτσι περισσότερο, γιατί μου αρέσουν αρκετά τα off-shoulder φορέματα. Οπότε ναι, αυτό το σημερινό βίντεο, συγχωρέστε με λίγο για το περίεργο τρόπο που μιλούσα, αλλά δεν μπορώ ακόμη από τα ράματα να ανοίξω καλά το στόμα μου, λόγω του χειρουργείου. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο μου, θα σας αφήσω από κάτω όλα τα προϊόντα στην περιγραφή για να μπορέσετε να τα δείτε. Τα φορέματα επίσης και κάποιο εκπτωτικό κωδικό YouTube15 για να έχετε και εσείς κάποια έκπτωση αν αγοράσετε τα δικά σας. Όπως επίσης και το site για να μπορέσετε να δείτε όποιο φόρεμα σας ενδιαφέρει εσάς. Ακόμη νομίζω έχει και νηφικά, αν δεν κάνω λάθος. Πάρα πολύ ωραία φορέματα. Αλήθεια σας λέω και σε πάρα πολύ καλές τιμές. Οπότε ναι, αυτό ήταν το βίντεο μου. Ελπίζω να σας άρεσε. Θα φέρω εννοείται και άλλα haul τώρα το καλοκαίρι, γιατί εντάξει, ανανεώνουμε την καρδαρόμπα μας εμείς το καλοκαίρι. Περιμένετε, stay tuned, ότι θα έρθουν πολλά haul. Κάντε subscribe για να δείτε και τα υπόλοιπα βίντεο που θα έρθουν στο κανάλι μου. Και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βιντεάκι. Γεια σας!